Μιας καλωσορίζω τον κύριο Γιάννη Αργυρό, Σύμβουλο Επιδοτήσεων. Καλώς ήρθατε, κύριε Αργυρέ. Καλησπέρα σας. Να μας πείτε. Καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά. Προθεσμίες. Τρέχουν πράγματα, είπε ο υπουργός. Να δούμε τι τρέχει, που λέτε τι τρέχει και μέχρι πότε τρέχει. Βεβαίως. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εκεί που τελείωσε και θα πούμε για το ψηφιακό βήλμα και το ψηφιακό άλμα, το οποίο μετά από παράταση λήγει 31/10/18. Αυτά είναι τα δύο προγράμματα που ανέφερε και ο υφυπουργός. Συγχρόνως έχουν ξεκινήσει καινούργια εργαλεία, έχουν ξεκινήσει τα κλάστερ, τα οποία είναι συνεργατικά σχήματα καινοτομίας και είναι για επιχειρήσεις μόνο στην περιφέρεια Αττικής και οι υποβολές είναι ως 31/1/18. Είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο, είναι για 5 επιχειρήσεις τουλάχιστον να συμπράττουνται, μπορεί να μην είναι και ομοειδές και να υποβάλουν για κεντρικό σκοπό μία πρόταση. Συγχρόνως έχουμε και τον αναπτυξιακό νόμο, μόνο για τον ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος λήγει 15/12/18 και έχει να κάνει μόνο με φορά απαλλαγές. Και μόνο από επιχειρήσεις που θέλουν μόνο, επιδοτεί μόνο το μηχανολογικό εξοπλισμό. Ωραία. Έχουμε να πάμε λίγο να δούμε τις κοινωνικές αλληλέγγυες επιχειρήσεις, καλό που λένε. Ωραία. Να δούμε εδώ, έχουμε την Expo 18 και υπάρχει μια πρόσκληση συμμετοχής, κύριε Αργυρή, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε για τη δεύτερη έκθεση κοινωνικών και αλληλεγγύων, κοινωνικής και αλληλεγγύας οικονομίας, το οποίο γίνεται κάτω από την σκεπή του καλό. Καλό δεν είναι κάποιος φορέας, απλώς... Είναι ο θεσμός. Είναι ο θεσμός. Η κυρία Θεανόφωτη είχε έρθει πέρυσι εδώ και το είχε αναλύσει την εκπομπή μας, τα επιχειρήματα. Μάλιστα, και εκφράζει το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, είναι ο στόχος της έκθεσης αυτής, να το δούμε. Ο στόχος είναι να γνωριστούν οι φορείς προς το ευρύ κοινό και πώς, για ποιο λόγο να μπορείς να κάνεις ένα φορέα που να ανοίγει κάτω από τη σκεπή του καλό, που είναι οι Κινσέπ, οι γνωστές Κινσέπ, και συγχρόνως οι φορείς μεταξύ τους να ανταλλάξουν απόψεις στον κλάδο τους και να κάνουν και συνέργειες. Υπάρχει μια ολοκλήρωση υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης των φορέων καλό, να το δούμε γι' αυτό. Δεν είναι, καταρχήν μέχρι 12 δεκάτου μπορούν να υποβάλουν για να συμμετέσχουν σε αυτή την έκθεση. Α, η προθεσμία για την έκθεση. Η προθεσία για την έκθεση. Είναι δωρεάν και για τους φορείς που θα συμμετάσχουν και για το κοινό. Η χρηματοδότηση που είδαμε πριν ήταν μέχρι 14 ενάτου, είναι ένα μεγάλο πείραμα που έγινε. Χρηματοδοτούν για να γίνουν κέντρα στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας που έληξε 14/9/2018. Βλέπουμε το σκοπό που είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη του θεσμού. Έτσι. Του θεσμού και να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό. Πάμε λίγο κύριε Αργυρέ, στις Κινσέπ που είναι οι κοινωνικές εταιρευτικές επιχειρήσεις. Να δούμε με μια ματιά τι είναι η Κινσέπ. Τις έχουμε ξαναναφέρει εδώ, αλλά υπάρχει πραγματικά ενδιαφέρον και πρέπει αυτά, επειδή είναι καινούργιοι θεσμοί και δεν τα ξέρει ο κόσμος, θα τα λέμε συχνά. Βεβαίως. Έτσι. Εκεί μπορούν, έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το είδος επιχειρηματικότητας, μπορούν να συμμετέχουν σαν μέλη δημόσιοι υπάλληλοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, αμαία μισθωτοί, δημόσιοι φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και εταιρείες. Λοιπόν, η Κινσέπ είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, ένα εργαλείο ανάπτυξης και ιδιώτες επιχειρηματίες. Εν τω μεταξύ, θεωρώ ότι είναι μια startup επιχείρηση για αρχή, γιατί ώσπου να έχει κέρδη μπορούν και τα 5 μέλη μίνιμου που χρειάζεται να ιδρύσουν μια Κινσέπ, ώσπου να έχει κέρδη να μην έχουν κάποιο ασφαλιστικό φορέα. Οπότε ξεκινάς με μια δράση η οποία δεν θα έχει άμεσα κόστη μέχρι την ανάπτυξή της. Λοιπόν, και να δούμε τις ιδιότητες και τα προνόμια. Βεβαίως. Που έχουν αυτά, τα προνόμια τα λέμε, να τα δούμε και στην κάρτα. Είναι πολλές... Βασικά είναι επιλέξιμα σε όλα τα προγράμματα και δίνουν έμφαση στη Κινσέπ. Λαμβάνουν επιχορηγήσεις και από το Υπουργείο Εργασίας και από το Ταμείο Οικονομίας. Έχει ειδική φορολογία. Δεν έχει τέλος επιδεύματος και μπορεί και αυτό που είπαμε, ότι τα 5 μέλη που χρειάζεται μίνιμουμ να φτιάξουν μια Κινσέπ να μην έχουν ασφαλιστικές φορές.
Και φυσικά προάγει την έννοια του εθελοντισμού. Ναι, έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα, γι' αυτό ακριβώς έχει και την ονομασία αυτή. Λοιπόν, πάμε λίγο στις προθεσμίες, κύριε Αργυρέ, γιατί υπάρχουν προγράμματα, όπως είπαμε πριν, που τρέχουν και προγράμματα που έχουν παράταση. Ωραία. Να δούμε πρώτα αυτά που τρέχουν. Λοιπόν, είναι τα σχήματα καινοτομίας clusters που λήγουν 11 πρώτου του 18. Του 19. Του 19, όπως προαναφέραμε. Είναι ο αναπτυξιακός νόμος που είναι ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι 15 Δεκάτου του 18. Αυτό να τονίσουμε ότι έχει να κάνει μόνο με φοροαπαλλαγές. Δεν έχει χρηματική επιδότηση. Είναι το επιχειρούμε έξω. Το επιχειρούμε έξω, το είπε πριν ο Υπουργός και είπε ότι δεν κλείνει αυτό. Δεν είναι συνεχής ακόμα, ροή. Βέβαια είναι ως εξάντλησης προϋπολογισμού και προφανώς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ο ποιοτικός εξυγχρονισμός, όπως είπε και ο Υφυπουργός, ο οποίος είναι και αυτός μέχρι εξάντληση προϋπολογισμού. Και μιλάμε για πάλι μία υπενθύμηση προς τους τηλεθεατές για το ψηφιακό βήμα και άλμα που είναι μέχρι 31 Δεκάτου του 18. Και ένα ωραίο εργαλείο για την υποστήριξη των δημοσίων αρχών, η οποία είναι για την εφαρμογή ενεργειακής ένωσης και προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 19. Αυτό είναι προς το επιδότηση 100% και έχει να κάνει για δημόσιους φορείς και για δήμους. Και για δήμους. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Βλέπουμε ότι αυτή την περίοδο αρχίζουν οι εκθέσεις. Mm-hmm. Εκθέσεις τουριστικές, εκθέσεις κλαδικές, εκθέσεις παραγωγών, εκθέσεις για τρόφιμα, από τα άπειρες εκθέσεις μέχρι την άνοιξη. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που επιδοτεί τις επιχειρήσεις να πάνε στις εκθέσεις, τις εγχώριες ή τις ξένες? Όχι. Αυτό είναι μόνο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κοιτάξτε, σε παλιότερα προγράμματα είχε το ΕΣΠΑ που ήταν πέρσι ή άλλα τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία, σου είχε μέσα προϋπολογισμό σε κάποια προγράμματα για να υποβάλεις για φέτος, για τέτοια κόστη. Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι ενεργό είναι το επιχειρούμε έξω, είναι καθαρά. Α, το επιχειρούμε έξω που λέγαμε πριν είναι αυτό. Όχι, είναι μόνο για εξωτερικό. Για εκθέσεις. Για εκθέσεις εξωτερικού. Ή και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας. Σε γενικές γραμμές μόνο εκθέσεις. Δεν έχει εξωστρέφεια, εμπορικές δράσεις και ούτε χρήματα για υποδομές της επιχείρησης. Χρηματοδοτεί μόνο το κομμάτι της έκθεσης σε συμμετοχή εκτός Ελλάδος. Μέχρι τι ποσού και για ποιες εταιρείες? Πάει αναλογικά, είναι, αν θυμάμαι καλά, γιατί πραγματικά έχουν πάρα πολλά προγράμματα. Αν θυμάμαι καλά, δίνει 20.000 ευρώ περίπου, 25, αναέκθεση που πρέπει να δικαιολογήσεις και μέχρι 100.000 ευρώ. Και είναι 50% επιδότηση σε αυτή τη δράση. Δηλαδή, σε ένα περίπτερο, δεν επιδοτεί μόνο το περίπτερο, φαντάζομαι και τις μεταφορές, εισιτήρια, όλα. Και τα διαμονή, βεβαίως. Δηλαδή, ναι. Μέχρι 100.000. Μέχρι 100.000 και αναέκθεση γύρω στις 20-25.000. Α, δηλαδή ένας επιχειρηματίας μπορεί να πάει σε τρεις εκθέσεις. Σε τρεις-τέσσερις εκθέσεις και να κάνει ένα συλλογικό προϋπολογισμό και να υποβάλει. Αυτό φαντάζομαι είναι πολύ ενδιαφέρον για πολύ κόσμο, έτσι. Ναι, αρκετά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργυρέ. Να είστε καλά. Μεσημέρι. Να μας δίνετε τα φώτα σας.